Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Επιστρέψαμε στην Ακατλάρα Αρίνα, όπου το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Η Μπεσίκτας έχει ξεκινήσει πιο δυνατά στην αναμέτρηση και βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 8-3. Να πούμε λίγο ότι οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο Μάριος Γιούλιν, ο οποίος είναι από τη Ρουμανία, ο Ερές Γιουρόν, ο οποίος είναι Ισραηλινός, και ο Μπόρις Κρέζιτς, ο Σλοβένος. Μπρος πίσω για την Ζιελόν Αγκόρα. Η μπάλα για την Μπεσίκτας. Το λάθος από τον Τόμας Κελάτη. Κατεβάζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες της Μπεσίκτας. Ωραία. Λάθος εδώ πέρα από την Μπεσίκτας και μπάλα για τη Ζιελόν Αγκόρα. Και γρήγορο καλάθι στον ευνηδιασμό από Λούκας Κόζαρεκ. 8-7. Τρίποντο στον ευνηδιασμό τώρα για την Μπεσίκτας, η οποία θα πάρει 3 ακόμα πόντους. 11-5. Μπροστά οι γηπεδούχοι. Δυνατό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους κοντά στη Ζιελόν Αγκόρα, η οποία τώρα κάνει μια γρήγορη επίθεση, λαθασμένη, βιαστική επίθεση από τους Πολωνούς. Το rebound από το Wims. Δίνει την μπάλα στο Strawberry, ο οποίος κατεβάζει. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος εκεί πέρα. Διατηρούν την μπάλα η επέκταση της Μπεσίκτας. Φάουλ από τον Vladimir Dragicevic. Πάνω στον Σιπάχη. Ο Μαυροβούνιος σέντερ της Ζιελόν Αγκόρα υπέπεσε στο φάουλ. Δεύτερο φάουλ για το Μαυροβούνιο. Πρόβλημα για τον Αρτούν Γκρόνεκ, ο οποίος βλέπει το σέντερ του να φορτώνεται με δύο γρήγορα φάουλ από την αρχή του παιχνιδιού. Και τρίποντο από τον Τζον Ντίμπλερ, ο οποίος έχει περάσει και από τον Πανιόνιο, από το ελληνικό πρωτάθλημα. 14-5 μπροστά η Μπεσίκτας. Δυνατό ξεκίνημα για τους Τούρκους. Ωραία λαγή της μπάλας εδώ από τη Ζιελόν Αγκόρα και καλάθι και φάουλ από τον Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς. Ο Σανλί υπέπεσε στην παράβαση του φάουλ. Μία συμπληρωματική βολή για το Μαυροβούνιο σέντερ. Κανένας παίκτης διεκδίκησε το rebound για τη Ζιελόν Αγκόρα. Όλοι έχουν επιστρέψει στην άμυνα. Άστοχη βολή από τον Ντραγκίσεβιτς και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Ντίμπλερ για την Μπεσίκτας. Αλλάζει ωραία με το Strawberry. Άστοχο το σούτ από το Strawberry και η μπάλα για τη Ζιελόν Αγκόρα. Ο Ζωμότσκι κατεβάζει το παιχνίδι για τους Πολωνούς. Λάθος εκεί πέρα και μαζεύει την μπάλα ο Σανλί, ο οποίος δίνει γρήγορα για τον Στρότμπερι που τρέχει τον ευνηδιασμό. Κόβεται πολύ όμορφα από τον Ντραγκίσεβιτς. Γρήγορο παιχνίδι από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά. Φάουλ για να κόψει το ρυθμό από την Μπεσίκτας. 14-7, 5-43 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στα όρια του ανταθλητικού φάουλ εκεί πέρα από τους παίκτες Ζιελόν Αγκόρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από ήττα στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Η Μπεσίκτας γνώρισε την ήττα το Σάββατο από την Τόφας, εκτός έδρας, με 83-79, ενώ η Ζιελόν Αγκόρα από την Γκρόνιτσα, εκτός έδρας, με 86-83. Επαναφέρουν τώρα οι παίκτες της Ζιελόν Αγκόρα. Έξω η μπάλα για τον Λούκας Κόζαρεκ, ο οποίος δίνει για τον Μουρ και καλάθι. 14-9. Μειώνει η Ζιελόνα. Κατεβάζει την μπάλα ο Σιπάχη, μοιράζει για το Strawberry, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια, χάνει όμως το καλάθι. Έρχεται εκεί πέρα όμως ο Kyle Wims για να ολοκληρώσει την προσπάθεια και 14-9. Γρήγορος ευνηδιασμός για τη Ζιελόνα, κόβεται όμως. Κόβουν οι παίκτες της Μπεσίκτας. Και τώρα νέος ευνηδιασμός. Ο Strawberry με την μπάλα βγάζει έξω για τον Σιπάχη, ο οποίος θα ηρεμήσει το παιχνίδι και θα πάει σε σετ επίθεση. Ο Kyle Wims έχει βγει προς τα έξω για να βοηθήσει. Strawberry με την μπάλα. Ο Ντίμπλερ δίνει για το Strawberry για τρεις. Μέσα. Μέσα. Νέο τρίποντο από το Strawberry, ο οποίος έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και 16-9. Time out από τον Αρτούν Γκρονέκ, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να βρίσκεται πίσω σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 749544.
Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Επιστρέφουμε στην Ατακλάρα Αρίνα, όπου οι δύο ομάδες επιστρέφουν από το γρήγορο time out. Η μπάλα είναι για τη Ζιαλόν Αγκόρα. 19-9 μπροστά η Μπεσίκτας. Δυνατό ξεκίνημα για τους Τούρκους. Οι οποίοι κλέβουν για την μπάλα, όμως ο Στρόμπερι δεν θα προλάβει να συγκρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς και η μπάλα εκ νέου για τη Ζιαλόν Αγκόρα. Ο Λούκας Κόζαρεκ θα επαναφέρει για τους Πολωνούς, τον Τόμας Κελάτη, τον έμπειρο shooting guard. Ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει και την μπάλα. Λίγο έλειψε να γίνει και το λάθος, σε ασυνεννοησία με τον Ζωμόσκι. Ο Κόζαρεκ ψάχνει συμπαίκτη του. Ωραίο άνοιγμα για τον Μούρο, ο οποίος παίρνει το shoot για τρεις. Η μπάλα όμως θα καταλήξει εκτός. Και τώρα ο Σύπαχη κατεβάζει για την Μπεσίκτας. Σύπαχη θα ψάξει το λίμα. Και τώρα η Ζιαλόν Αγκόρα κλέβει ξανά με τον Κόζαρεκ, ο οποίος ψάχνει τον Κελάτη και Μουρ. Ο Χρυκάνιουκ θα πάρει ένα σουτ τριών πόντων. Θα μαζέψουν οι παίκτες της Ζιαλόνα και νέα κατοχή για τους Πολωνούς. Ο Κελάτη όμως θα υποπέσει σε παράβαση βημάτων. Όπως υποδεικνύει ο διαιτητής Ζιουλίν. Ο Σιπάχη θα κατεβάσει την μπάλα για τους Τούρκους. Νέα κατοχή. Ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει την μπάλα για τη Ζιαλόν Αγκόρα. 3 και 10 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μουρ λίγο έλειψε να χάσει εκεί την κατοχή. Θα πάρει τη φάση, θα στοχίσει όμως. Μαζί μου οι παίκτες Μπεσίκτας, οι οποίοι χάνουν την μπάλα. Επαναφορά από το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Λίμα για τους γηπεδούχους έχει ξεκινήσει αρκετά καλά την αναμέτρηση. Χαμηλή συγκομιδή για τη Ζιαλόν Αγκόρα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Με μόλις 9 πόντους σε λιγότερο από 8 λεπτά. Ο Κελάτη θα χάσει το σουτ 3 πόντων και τώρα η κατοχή για την Μπεσίκτας. Ο Σιπάχη θα χάσει την μπάλα και επαναφορά από τα πλάγια για τη Ζιαλόν Αγκόρα. Κακή επίθεση εδώ για την Μπεσίκτας, η οποία έχει την ευκαιρία να αυξήσει κι άλλο την διαφορά. Αποχωρεί ο Κελάτη για τους φιλοξενούμενους. Ο Λούκας Κόζαρεκ θα κατεβάσει άλλη μια μπάλα για τους Πολωνούς. Ψάχνει συμπαίκτη. Ο Τζέιμς Φλόρενς βγήκε να βοηθήσει. Κόζαρεκ και πάλι. Έξω από το τρίποντο. 4-3 για 2 ο Κόζαρεκ, άστοχος. Μαζεύει ο Στρόμπερι και κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες της Ζιαλόν Αγκόρα. Και τώρα ο Wims βγάζει έξω για τον Βεϊσέλογλου. Θα κλέψουν εκεί οι παίκτες της Ζιαλόν Αγκόρα. Και τώρα σε δευτερεύον ευνηδιασμό ο Ζαμότσκι θα πάρει το σουτ εύστοχος. 19-11. 1-53 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Στρόμπερ θα κατεβάσει για την Μπεσίκτας. Λίγο έλειψε να γίνει εκεί το λάθος. Ο Wims χάνει την κατοχή. Έψεξε να βρει εκεί ξανά το Στρόμπερ, όμως δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει γρήγορα για τους Πολωνούς. Σε σετ επίθεση πλέον. Για τρεις το σούτ από τον Ζωμότσκι, άστοχο. Κατεβάζει ο Στρόμπερ την μπάλα για τους Τούρκους. Θα μοιράσει για τον Γκάιλ Wims. Εκείνος για το Λίμα, ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει. Ο Στρόμπερι παίρνει εκ νέου την μπάλα. Λίγο έλειψε να του φύγει εκεί. Θα πάρει ένα βεβαιασμένο σουτ και θα ευστοχίσει. 21-11. Εύστοχος εκεί ο Αμερικανός. Και τώρα ο Λούκας Κόζαρεκ κατεβάζει γρήγορα για τη Ζιαλόν Αγκόρα. Περιμένει και τους συμπαίκτες του.
Πάντα Κόζαρεκ. Λίγο έλειψε να χαθεί εκεί πέρα κατοχή για τη Ζελώνα. Ο Μουρ θα πάρει την μπάλα και θα πάει σε ένα drive πετυχαίνοντας το καλάθι. 21-11. 32 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Στρόμπερι θα κατεβάσει για τους γηπεδούχους. Θα αφήσει για τον Γκάιλ Γουίμς. Στρόμπερι και πάλι μέσα από τη ρακέτα θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ ο Ζαμόνσκι. Βολές για τον Αμερικανό. Ο Ζαμόνσκι ο οποίος θα αποχωρήσει στον πάγκο. Στη θέση του ο Γιάροσλαφ Μόκρος. Βολές για τον Αμερικανό. Άστοχη η πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη. Μαζί μου οι παίκτες Μπεσίκτας. Επιθετικό rebound και ξανά η μπάλα για το Στρόμπερι. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Δεν βιάζεται και ο Αμερικανός. Θα πάρει ένα σούτ για 2 πόντους και θα ευστοχίσει με τη λήξη του χρόνου. Σημαντικό σούτ για τον Στρόμπερι, ο οποίος φέρνει διαφορά στους 10 πόντους. 23-13 τέλος πρώτου δεκαλέπτου στην Ατακλάν Αρίνα. Επιστρέφουμε με τη μετάδοση του δεύτερου δεκαλέπτου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Expert. Ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μία εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μία εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο σύντομα κοντά σας. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Επιστροφή στην Ατακλάν Αρίνα. Η Ζελώνα Γκόρα έχει την πρώτη κατοχή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κόβονται εκεί παίκτες των Πολωνών. Νέα κατοχή για τους Πολωνούς τώρα, μετά από λάθος της Μπεσίκτας. Ο Φλωρένς επιχείρησε προσπάθεια και κέρδισε την μπάλα για την ομάδα του. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για τους Πολωνούς. Ο Φλωρένς θα πάει μέχρι μέσα. Το καλάθι από τον Χρικάνιουκ, ο οποίος θα μειώσει 23-15. Ο Κάιλ Γουίμς θα κατεβάσει τώρα για τους γηπεδούχους. Δίπλα στο Σιπάχη. Ο Μουτάφ θα πάρει το σούτ για 3, άστοχο. Θα μαζέψει την μπάλα ο Χρικάνιουκ. Και θα δώσει γρήγορα για το Φλόρενς, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Φλόρενς θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει το λάθος όμως και θα χάσει την μπάλα. Κατοχή για την Μπεσίκτας. Και νέο time out από τη Ζελώνα Γκόρα. Για τους φιλοξενούμενους, ο Τόμας Κελάτη έχει ξεκινήσει πιο δυνατά με 3 πόντους. Ενώ οι γηπεδούχοι έχουν σε πολύ καλή μέρα τον Στρόμπερι, ο οποίος είναι στους 7. Με 3 στα 5 δίποντα. Και 1 στη 1 βολή. Οι γηπεδούχοι εκτελούν με 5 στα 7 τρίποντα, ενώ οι φιλοξενούμενοι με μόλις 1. Στα rebound οι γηπεδούχοι προηγούνται με 11 έναντι 7 της Ζελώνα Γκόρα. Οδηγίες από τους δύο προπονητές.
Ο Αρτούρ Γκρόνεκ φαίνεται απογοητευμένος στον πάγκο της Γελωναγκόρα, ο 32χρονος προπονητής, ο οποίος μάλιστα είναι ο νεότερος προπονητής που έχει καταφέρει και έχει κατακτήσει την Πολωνική Λίγκα. Επιστρέφουν στο παρκέ οι δύο ομάδες. ...23-15 μπροστά η Μπεσίκτας. Επαναφορά για τους γηπεδούχους. Όσοι υπάρχει, κλείνεται εκεί. Πρέπει να προλάβουν να περάσουν το κέντρο οι παίκτες της Μπεσίκτας. Ο Βεϊσέλογλου προλαβαίνει το χρονόμετρο και επιστρέφει την μπάλα στο Σιπάχη, ο οποίος έχει 11 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεση. Πάει μέχρι μέσα η μπάλα για τον Αγκούστο Λίμα, ο οποίος θα πάρει το αντιαθλητικό φάουλ από το Φλόρενς. Πολύ κακή επιλογή εκεί από τον Αμερικανό, ο οποίος επέλεξε να πηδήξει αρκετά ψηλά και επικίνδυνα πάνω από τον αντίπαλό του και βολές για τον Βραζιλιάνο. Εύστοχος στην πρώτη βολή. 24-15. Χάνει τη δεύτερη ο Λίμα και η μπάλα ξανά για την Μπεσίκτας. Θα επαναφέρει από το πλάι μου Ταφ, ο οποίος θα δώσει για το Σιπάχη. Γρήγορα αυτός για τον Kyle Wims. Ο Βεϊσέλογλου θα δώσει για το Wims. Ξανά Βεϊσέλογλου για τρεις. Άστοχος. Μπήκε και βγήκε εκεί η μπάλα και μαζεύουν οι αμυντικοί της Ζηλών Αγκόρα. Και φάουλ γρήγορα από το Μουτάφ. Έξυπνο φάουλ, καθώς οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να τρέξουν ευνηδιασμό. 8:30 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Μπαίνει ο Γκεγίκ για τους γηπεδούχους και αποχωρεί ο Βεϊσέλογλου. Ο Τζέιμς Φλόρες θα επαναφέρει για τους φιλοξενούμενους. Ο Τόμας Κελάτη ήρθε να βοηθήσει. Κατεβάζει την μπάλα ο Φλόρενς. Πάνω του ο Σαχίν. Ο Μάκρος βοηθάει εκεί το Φλόρενς. Έχει βγει αρκετά έξω ο Πολωνός. Και Φλόρενς έξω από τα 6.75. 4-3. Τελειώνει η επίθεση. Μέχρι μέσα ο Φλόρενς. Καλάθι. Καλάθι με τη λήξη του χρόνου. Και 24-15. Στο μείον 9 η Ζηλώνα. Ο Σιπάχη κατεβάζει την μπάλα. Κύριος εκφραστής των επιθέσεων των γηπεδούχων. Σε αυτό το πρώτο μέρος. Ωραία ενέργεια από τον Γκέγικ, όμως δεν θα πετύχει το καλάθι. Και τώρα ο Φλόρενς. Ευκαιρία για τη Ζηλών Αγκόρα να μειώσει κι άλλο στο σκορ. Δεν βιάζεται και ο Αμερικανός. Θα παίξει εκεί πέρα με τον Σάβοβιτς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Και τώρα η επίθεση για την Μπεσίκτας. Ο Αγκούστο Λίμα παίζει εκεί με το Σιπάχη. Για τον Ντίμπλερ, μακρινό σούτ από τον Ντίμπλερ, άστοχο. Μαζεύουν οι παίκτες Μπεσίκτας και βήματα. Βήματα εκεί από τον Μούταφ, ο οποίος μάζεψε την μπάλα, έψαξε τις παίκτες στον αέρα, όμως δεν βρήκε κανέναν. Και επαναφορά για τη Ζηλών Αγκόρα. Ο Φλόρενς θα επαναφέρει την μπάλα με τη βοήθεια του Μάκρος. Και θα παραλάβει ξανά την μπάλα για να κατεβάσει μέχρι το χώρο του κέντρου. Θα χάσει όμως εκεί από τον Σιπάχη, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει το σουτ, όμως θα ολοκληρώσει την ενέργειά του ο Λίμα. Ο Βραζιλιάνος ακολούθησε τη φάση και με ένα εντυπωσιακό follow σημειώνει το 24-19. Στο μείον 5 Ζηλών Αγκόρα. Οι φιλοξενούμενοι τώρα έχουν την μπάλα με το Φλόρενς, ο οποίος θα περάσει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Δεν θα βρει όμως διάδρομο. Μάχες εκεί μέσα στη ρακέτα. Ο Φλόρενς θα βγει προς τα έξω. Θα χάσει το σουτ τριών του πόντων που επιχείρησε. Και η μπάλα για την Μπεσίκτας. Ο Σιπάχη κατεβάζει. 6:19 πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Θα δώσει δίπλα
στον Μαξίμου Ταφ, ο οποίος θα χάσει το σου τριών πόντων που επιχείρησε και η μπάλα για τη Γελόνα Γκόρα. Φάουλ πάνω στο Φλόρενς, στη διεκδίκηση του rebound. Το οποίο δίνει ο Ερές Γιουρόν, ο Ισραηλινός διαιτητής της αναμέτρησης. Επαναφορά για τους Πολωνούς, ο Φλόρενς θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δει δίπλα του τον Κελάτη, ο οποίος θα πάρει το screen και θα εκτελέσει για 3, άστοχος. Ο Στρόμπερι θα κατεβάσει την μπάλα. Γρήγορη επίθεση για την Μπεσίκτας. Ψάχνει τον Σιπάχη, ο οποίος κλείνεται όμως. Και τώρα ο Σανλή θα βρει ξανά το Στρόμπερι έξω για 3, άστοχος. Άστοχος Αμερικανός. Και γρήγορη επίθεση τώρα για τη Γελόνα Γκόρα. Ο Τόμας Κελάτη θα κατεβάσει, δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του. Θα πάρει ένα σουτ 2 πόντων. Ευστοχή. Και εκτός φάσης, φάουλ για τη Γελόνα Γκόρα. Το maximum εδώ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πετυχαίνουν και καλάθι και παίρνουν και το φάουλ εκτός φάσης. Στο φάουλ υπέπεσε ο Σερτάκ Σανλή, ο οποίος στη διεκδίκηση του rebound υπέπεσε φάουλ πάνω στον Τραγκίσεβιτς. Επαναφορά για τους παίκτες της Γελόνα Γκόρα. Ο Τόμας Κελάτη θα βγει από τα screen, θα δώσει και το Φλόρενς, ο οποίος θα βρει το Φίλιπ Μάτζακ, ο οποίος θα χάσει το σουτ και τώρα η μπάλα για την Μπεσίκτας. Στάθηκαν τυχεροί εδώ οι παίκτες της Μπεσίκτας, καθώς θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη κατάσταση με κάποιο εύστοχο σουτ από τον Σίπακ. Και τώρα ο Στρόμπερι θα κατεβάσει για τους υπεδούχους. Βρίσκει ελεύθερο σουτ 3 πόντων, θα αστοχίσει εκ νέου. Και ξανά η μπάλα για τη Γελόνα Γκόρα, με το Φλόρενς να τρέχει. Θα βγει από τα screen, θα βρει δίπλα του τον Ραγκίσεβιτς, ο οποίος θα δώσει για τον Κελάτη. Ο Κελάτη κλείνεται, θα δώσει ξανά για τον Φλόρενς, τελειώνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνουν εκεί πέρα οι παίκτες της Γελόνα Γκόρα, οι οποίοι χάνουν και την μπάλα στο τέλος του χρόνου. 4 και 35 πριν τη λήξη του, του πρώτου μηχρόνου. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Αποχωρεί ο Φλόρενς, ο οποίος έτρεξε αρκετά σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Σιπάχη θα κατεβάσει για τους υπεδούχους. Δίπλα του ο Γκέγικ δίνει βοήθεια. Ξανά η μπάλα στο Γκέγικ μέσα στη ρακέτα. Θα ποστάρει. Στριφογυρνάει. Θα επιχειρήσει μια προσπάθεια, άστοχος όμως. Και τώρα ο Μάτζακ θα κατεβάσει την μπάλα για τη Γελόνα Γκόρα. Έχει δίπλα του τον Τραγκίσεβιτς, ο οποίος θα πάρει ένα σουτ 2 πόντων και θα ευστοχίσει από τα 4 μέτρα. Μειώνει η Γελόνα Γκόρα σε 26-19. Ο Σιπάχη θα κατεβάσει την μπάλα για τους υπεδούχους. Όλες οι επιθέσεις από τα χέρια του Σιπάχη σε αυτό το πρώτο μέρος. Λίγο έλεψε να του φύγει εκεί η μπάλα. Μετά από κλέψιμο του Μουρ. Τελειώνει όμως ο χρόνος για τους υπεδούχους. Και τώρα η Γελόνα Γκόρα σε αντεπίθεση. Ο Μάτζακ θα κατεβάσει για τους φιλοξενούμενους. Ο Κόζαρεκ θα πάρει την μπάλα. Ο Ντραγκίσεβιτς θα ποστάρει. Με το δεξί χέρι θα επιχειρήσει μια προσπάθεια, άστοχος. Μαζεύει την μπάλα όμως ο Μάτζακ, ο οποίος θα πάρει την προσπάθεια και θα πάρει και το φάουλ. Ωραία ενέργεια εδώ πέρα από τον Φίλιπ Μάτζακ, τον Πολωνό. Εδώ 24χρονος πέρασε τον αντίπαλό του, τον Σερτάκ Σανλή, ο οποίος αποχωρεί στον πάγκο. Στη θέση του ο Ιμπραήμ Γκουλσέν. Παράπονα από τον προπονητή της Μπεσίκτας στον Σανλή, ο οποίος έκανε ένα αχρίαστο φάουλ εκεί. Νέο φάουλ από τον Γκάλ Βίμς πάνω στους παίκτες της Γελόνα Γκόρα. Βολές για τον Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς. Ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους για τον Μαυροβούνιο Σέντερ. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ντραγκίσεβιτς. 26-22. Άστοχος στη δεύτερη ο Μαυροβούνιος. Ο Σιπάχη θα καταφέρει να περάσει το κέντρο.
με τη βοήθεια του Kyle Wims. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Μπεσίκτας. Ο Στρόμπερι έξω από τα 6.75. Θα χάσει την μπάλα μετά από παρέμβαση του Αρμάνι Μουρ. 3 δευτερόλεπτα μόλις για τους γηπεδούχους για να εκτελήσουν την επίθεσή τους. Ο Σιπάχη θα επαναφέρει. Ψάχνει διάδρομο ο Στρόμπερι. Επαναφορά πάνω στο τρίποντο και φάουλ. Φάουλ από τον Κελάτη, ο οποίος δεν υπολόγισε σωστά τη φάση και δίνει 3 εύκολες βολές για τους γηπεδούχους. Το φάουλ κέρδισε ο Τζον Ντίμπλερ. Ένα κεφαλοκλείδωμα εκεί από τον Τόμας Κελάτη. Μάλιστα ένα επιδαθλητικό, όπως υποδεικνύει ο Σιούλιν, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καλαθοσφαιριστής της Μπεσίκτας για να βαρέσει 3 ελεύθερες βολές. Ο Τζον Ντίμπλερ φαίνεται να πονάει μετά από την πτώση του στον παρκέ. Οι διαιτητές περιμένουν τον Αμερικανό να πάρει τη θέση του πίσω από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Από 5 πόντους, Ντραγκίσεβιτς και Κελάτη οδηγούν την Ζιελόνα Γκόρα σε αυτούς τους 22 πρώτους πόντους που έχουν πετύχει στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ για τους γηπεδούχους, ο Στρόμπερ είναι στους 7, ο Ντίμπλερ βρίσκεται στους 9 πόντους, με ευκαιρία τώρα να φτάσει μέχρι και τους 12. Και ακολουθούν Σιπάχη με 3, Λίμα με 5 και Σανλή με 2. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Ντίμπλερ. Εύστοχη και η δεύτερη βολή με μικρή δόση τύχη. Τελικά ήταν 2 οι βολές και επαναφορά για την Μπεσίκτας. Ο Ντίμπλερ, ο οποίος συνεχίζει να πονάει, θα επαναφέρει και την μπάλα για τους γηπεδούχους. 27-22. Ο Λίμα θα δώσει για το Στρόμπερι. Ο Σιπάχη παίρνει ξανά την μπάλα. Έξω από το 6.75. Θα φτάσει μέχρι μέσα. Άστοχο το σουτ. Μαζεύει την μπάλα ο Μουρ. Και θα δώσει για τον Κόζαρεκ. Κατεβάζει την μπάλα ο Πολωνός. Ξανά για τον Μουρ. Ο Μάτζακ θα βγει από τα screen. Θα ψάξει συμπαίκτη του για τον Κελάτη. Ξανά Μάτζακ. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Ο Μάτζακ θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 28-24. Μειώνει η Ζιελόνα Γκόρα. Ο Λίμα βγαίνει μέχρι έξω για να βοηθήσει το Σιπάχη. Στρόμπερι. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Μπεσίκτας. Αρκετά μακριά από το καλάθι. Νέα σκρίνα από το Λίμα. Ο Σιπάχη θα φτάσει μέχρι μέσα. Θα κλέψουν όμως καλή άμυνα από τους παίκτες της Ζιελόνα Γκόρα. Στη λήξη της επίθεσης. Ψάχνουν διαδρόμους οι παίκτες της Μπεσίκτας. Όμως η άμυνα της Ζιελόνα Γκόρα φαίνεται πως λειτουργεί σωστά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Και τώρα ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Για τον Μάτσακ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Θα φτάσει μέχρι μέσα, το καλάθι όμως δεν μετράει. Το φάουλ είναι χαμηλά από το Στρόμπερι. Εύστοχη πρώτη βολή από το Μάτζακ. Μειώνει σε 28-25. Στο καλάθι διαφορά. Άστοχο το σούτ του Μάτζακ, ο οποίος τρέχει για το rebound. Μαζεύουν όμως οι παίκτες της Μπεσίκτας. Και τώρα ο Wims θα δώσει για το Σιπάχη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Οργανώνεται η άμυνα της Ζιελόνα Γκόρα. Αρκετά επιθετική η άμυνα των Πολωνών στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κάτι που φάνηκε με τη διαφορά να πέφτει σημαντικά. Βεβαιασμένο σουτ στη λήξη του χρόνου για την Μπεσίκτας και νέα καλή άμυνα για τη Ζιελόνα Γκόρα. Με τον Κόζαρεκ να κατεβάζει. Ο Κελάτη θα φτάσει μέχρι μέσα. Κόβεται όμως εντυπωσιακά από τον Γκάιλ Γουίμς. Καλή αμυντική λειτουργία από τους παίκτες της Μπεσίκτας σε αυτή τη φάση. Επαναφορά για τους φιλοξενούμενους. Ο Κόζαρεκ έξω από το τρίποντο. Θα ψάξει μέσα το Χρυκάνιουκ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Και τώρα ο Στρόμπερι θα ψάξει έξω το Σιπάχη, ο οποίος θα φτωχίσει για 3. 28 όλα. Και time-out. Time-out από τη Ζιελόνα Γκόρα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπουγάτσα Μιλκάκης.
Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting. Ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μια εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μια εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο σύντομα κοντά σας. Επιστροφή στην Ατακλάρα Αρίνα. 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει για τη Ζηλώνα Αγκόρα. 9 δευτερόλεπτα, 8. 5 προσπάθεια ο Κόζαρεκ. Φάουλ από τους παίκτες Μπεσίκτας. Στα 6 δευτερόλεπτα που απέμεναν. Το φάουλ χρεώνεται στο Σιπάχη. Πάνω στη διεκδίκηση του rebound με τον Χρικάνιουκ. Ο οποίος θα πάει και στις βολές. Δύο ελεύθερες βολές για τον 33χρονο Πολωνό. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. 29 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. 32-26 το σκορ. Μπροστά η Μπεσίκτας. Ο Στρόμπερι θα επαναφέρει για το Σιπάχη. Ξανά Στρόμπερι. Αλλάζουν εκεί την μπάλα οι παίκτες της Μπεσίκτας. Περνούν το κέντρο. Πιεστική άμυνα από τους παίκτες της Γελών Αγκόρα. Οι οποίοι προσπαθούν για παγίδα. Όμως ο Στρόμπερι καταφέρει να ξεφύγει. Καλή πάσα για τον Kyle Wims, ο οποίος θα πάρει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια και καλάθι από τον Μουρ. Καλή συνεργασία για τους γηπεδούχους σε αυτή τη φάση, με τον Αρμάνι Μουρ να υποπέπτει σε φάουλ. Δύο βολές για τον Kyle Wims. Αποσύρεται ο Στρόμπερι για το ημίχρονο. 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εύστοχος ο Wims στην πρώτη βολή. 32-27. Εύστοχος και στη δεύτερη. Ο 28χρονος Αμερικανός φέρνει το σκορ στο 32-27, στο 33-27 και ο Κόζαρεκ κατεβάζει για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Δίπλα το Μάτζακ για βοήθεια, ο Κόζαρεκ θα πάει μόνος στην προσπάθεια, από τα 4 μέτρα άστοχος. Λήξη πρώτου ημιχρόνου στην Ατακλάρα Αρίνα, 33-27 μπροστά η Μπεσίκτας. Οι γηπεδούχοι είχαν ένα καλύτερο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Ζηλώνα Αγκόρα να ανορκανίζει τη διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως με επιθέσεις του Στρόμπερι και του Σύπαχη, οι γηπεδούχοι καταφέρνουν και βρίσκονται στο συν 6 και πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη μετάδοση του δευτέρου μηχρόνου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μια εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μια εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο σύντομα κοντά σας. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Επιστροφή στην Μπεσίκτας Ατακλάρα Αρίνα.
όπου το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. Οι γηπεδούχοι έχουν την πρώτη κατοχή στο δεύτερο μέρος με το Σιπάχιν, ο οποίος θα πάρει ένα σουτ 2 πόντων από τα 5 μέτρα, άστοχος. Πάλεψε ο Λίμα εκεί πέρα για την κατοχή της μπάλας, όμως η μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Ο Κόζαρεκ είναι έτοιμος να επαναφέρει. Επαναφορά από τον Κόζαρεκ, δίπλα του ο Κελάτη, περνάει το κέντρο ο Κόζαρεκ, βγαίνει για τη βοήθεια ο Μουρ. Ο Κελάτη θα βρει δίπλα του τον Βλάντιμιρ Νταγκίσεβιτς, ο οποίος θα πάρει ένα σουτ από τα 6 μέτρα άστοχο για 2 πόντους και κατεβάζει γρήγορα η Μπεσίκτας. Ο Λίμα θα βρει δίπλα του τον Τίμπλερ, ο οποίος θα ξαναβρει το Λίμα μέσα στη ρακέτα και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. 37-27 για την Μπεσίκτας, στο συν 10. Ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Βρίσκει δίπλα του τον Μουρ για τον Ζαμόρσκι. Ο Ζαμόρσκι λίγο έλειψε να χάσει και την μπάλα από την πίεση του Λίμα. Για 3, άστοχο το σουτ, airball. Και τώρα ο Σιπάχιν, ευκαιρία για εθνιδιασμό για τους γηπεδούχους. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Στρόμπερι και κλέβουν οι παίκτες της Γελών Αγκόρα. Ο Δραγκίσεβιτς ηρεμεί το ρυθμό για τους φιλοξενούμενους και ο Ζαμόνσκι βρίσκει δίπλα του τον Κόζαρεκ. Ο Δραγκίσεβιτς θα ποστάρει, δεν μπορεί όμως και βρίσκει βοήθεια στον Κόζαρεκ, ο οποίος πιέζεται από τους παίκτες της Μπεσίκτας. Ένα βεβαιασμένο σουτ εκεί πέρα από τον Κόζαρεκ, άστοχο. Rebound για την Μπεσίκτας. Ο Σιπάχι θα κατεβάσει την μπάλα. Κύριος εκφραστής των επιθέσεων των γηπεδούχων. Για τον Τίμπλερ. Μακρινό σουτ από τους παίκτες Μπεσίκτας, άστοχο. Κατεβάζει το rebound ο Κόζαρεκ και τρέχει τον εθνιδιασμό. Περιμένει βοήθεια από τους παίκτες του. Μακρινό σουτ για 3. Εύστοχο. Ο Ζαμόνσκι μειώνει τη διαφορά για τη Ζηλόν Αγκόρα στο 37-30 με εύστοχο σουτ 3 πόντων. Για τους γηπεδούχους, ο Ντιμπλερ βρίσκεται στους 14 πόντους σε 21 λεπτά συμμετοχής. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, ο Τόμας Κελάτη βρίσκεται στους 5. Μοιρασμένο το σκορ, ο Ζαμόρσκι βρίσκεται και αυτό στους 5. Δεν υπάρχει παίκτης πάνω από 10 πόντους. Όλοι οι παίκτες της Γελών Αγκόρα πλην ελαχής των εξαιρέσεων έχουν πετύχει καλάθι. Μακρινό τρίποντο τώρα από τον Ζαμόνσκι, ο οποίος μειώνει κι άλλο τη διαφορά στο 37-33. Να εδώ που οι παίκτες της Γελών Αγκόρα, οι οποίοι με την αρχή του τρίτου δεκαλέπτου βρέθηκαν πίσω και στο μείον 10, καταφέρνουν να μειώσουν τη διαφορά στους 4. Κατοχή τώρα για την Μπεσίκτας. Θα κερδίσουν το φάουλ οι παίκτες των γηπεδούχων. Ο Ντιμπλερ θα πάρει το φάουλ. Επαναφορά από τη βασική γραμμή. Το φάουλ ήταν από τον Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς. Ο Ντιμπλερ θα επαναφέρει την μπάλα για τον Γουίμς, ο οποίος θα βρει βοήθεια στο Λίμα, που έχει βγει προς τα έξω για να μοιράσει το παιχνίδι. Ο Στρόμπερι ξανά για το Σιπάχι έξω από τα 6.75. Άστοχο το σουτ. Κατεβάζει το rebound ο Μουρ και δίνει δίπλα στο Φλόρενς. Ο Αμερικανός, ο οποίος είχε αποχωρήσει στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου για ξεκούραση, καθώς είχε παίξει σχεδόν όλο το πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, επανέρχεται τώρα και κατεβάζει την μπάλα για την Ζιαλόν Αγκόρα. Ο Κελάτη θα πάει μέχρι μέσα σε ένα πολύ ωραίο εύκολο δίποντο. 37-35. Στο καλάθι πλέον η διαφορά. Δεύτερη φορά στο παιχνίδι που η Ζιαλόν Αγκόρα καταφέρνει να φαίνει τη διαφορά στους 2 πόντους. Λάθος πάσα τώρα. Νέο λάθος για την Μπεσίκτας και νέα κατοχή της Γελών Αγκόρα, η οποία έχει την ευκαιρία και για ισοφάριση και να περάσει το σκορ με εύστοχο τρίποντο. Ο Φλόρενς δεν βιάζεται. Κατεβάζει την μπάλα, βρίσκει βοήθεια στον Κελάτη. Περνάει από το screen, θα βρει για τον Ντραγκίσεβιτς. Πολύ ωραίο σουτ. Εύστοχο, 37 όλα. Εύστοχο ο Μαυροβούνιος σε ένα σουτ από τα 6 μέτρα. Και το παιχνίδι στα ίσα. Ο Λίμα βγαίνει για βοήθεια εκεί πέρα για την Μπεσίκτας. Ντιμπλερ. Στρόμπερ για 3. Άστοχο. Μαζεύει όμως ο Λίμα και καλάθι. Επιθετικό rebound και εύστοχο καλάθι από τον Αουγκούστο Λίμα, τον Βραζιλιάνο. Και ξανά μπροστά η Μπεσίκτας. Ο Ντραγκίσεβιτς βγαίνει για βοήθεια. Τον πιέζει ο Στρόμπερι. Ο Φλόρενς βλέπει δίπλα το Μουρ. Backdoor πάσα για τον Ντραγκίσεβιτς. Φάουλ από τον Στρόμπερι πάνω στο Μαυροβούνιο Σέντερ. Παράπονα εκεί από τον Ντραγκίσεβιτς πάνω στον Αμερικανό. Έμπειροι καλαθοσφαιριστές και οι δυο τους. Ο Στρόμπερι, ο οποίος έχει μείνει στους 7 πόντους. Επίδοση που σημείωσε μόλις από το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Χωρίς σκορ ο Αμερικανός στα τελευταία λεπτά. Νέα κατοχή για την Μπεσίκτας. Μετά το λάθος του Τόμας Κελάτη. Στο συν 2 οι γηπεδούχοι. Αλλαγή για τη Ζηλόν Αγκόρα. Αποχωρεί ο Ντραγκίσεβιτς.
στη θέση του ο Χρυκάνιουκ. Ντραγκίσεβιτς, ο οποίος βρίσκεται στους 7 πόντους. Κλέψιμο και γαλάθι από τη Ζελόνα Γκόρα, η οποία με το Ζαμόσκι καταφέρει να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσα. 39 όλα, 4 και 18 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Λίμα βγαίνει έξω για βοήθεια, μοιράζει στο Στρόμπερι. Λάθος εκεί από τον Kyle Wims, ο οποίος χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Παραπονιέται εκεί στους διαιτητές της αναμέτρησης. Και ορθώς, καθώς ο Χρυκάνιουκ του έχει κάνει φάουλ πάνω στη φάση, κάτι το οποίο οι διαιτητές δεν δίνουν. Επαναφορά για τη Ζηλόνα Γκόρα με το Φλόρενς. Δίπλα του έχει τον Κόζαρεκ για βοήθεια. Βγαίνουν τα screen. Ο Χρυκάνιουκ βγαίνει για βοήθεια. Βλέπει ωραία τον Μουρ, ο οποίος βγάζει έξω ξανά για το Φλόρενς. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Ο Ζαμόνσκι θα χάσει την μπάλα εκεί. Καλή άμυνα από τους παίκτες Μπεσίκτας. Και τώρα όσοι υπάρχει. Ζητάει κίνηση από τους παίκτες του. Βγαίνει για βοήθεια ο Βεϊσέλογλου. Ωραία κίνηση από τον Ντίμπλερ. Επιστρέφει μπάλα στους υπάρχει. Ο Λίμα ποστάρει. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Άστοχος ο Βραζιλιάνος. Και νέα επίθεση για τη Ζηλόνα Γκόρα, που έχει την ευκαιρία να φτάσει και μπροστά στο σκορ. Με το Φλόρενς. Έχει δίπλα τον Κελάτη. Μουρ. Αλλάζουν την μπάλα επέκταση της Ζηλόνα Γκόρα. Βγαίνει για το σκρίνο ο Χρυκάνιουκ. Έχει δοθεί φάουλ από τον Σιπάχη πάνω στον Φλόρενς. Σε προσπάθεια του Αμερικανού να διεισδύσει στο καλάθι. Δύο ελεύθερες βολές για τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή της Ζηλόνα Γκόρα. Και νέο time out. Time out το οποίο καλεί ο προπονητής της Μπεσίκτας. Καθώς βλέπει την ομάδα του να χάνει το συν 10 με το οποίο ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο και να έχει την ευκαιρία να βρεθεί και πίσω στο σκορ. Ο Ζωμόσκι είναι ο μόνος παίκτης από τη Ζηλόνα Γκόρα ο οποίος έχει διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ από τους γηπεδούχους ο Ντιμπλέρ οδηγεί στο σκορ με 14. Ο Λίμα βρίσκεται στους 7 μαζί με το Στρόμπερι, ο οποίος βρίσκεται σε ριχά νερά στο δεύτερο μέρος. Και ακολουθούν Σιπάχη με 3 και Σανλή με 2. Χωρίς σκορ οι υπόλοιποι παίκτες Μπεσίκτας. Κάτι που προβληματίζει τον προπονητή των γηπεδούχων, ο οποίος κάλεσε και το time out, βλέποντας την ομάδα του να βρίσκεται σε κακή μοίρα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Άστοχη πρώτη βολή από το Φλόρενς. Εύστοχη η δεύτερη. Μπροστά στο σκορ η Ζηλόνα Γκόρα. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Βιαστική επίθεση από τους παίκτες Μπεσίκτας, οι οποίοι σώζονται από το φάουλ του Χρυκάνιουκ. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους με το Στρόμπερι. Να βρίσκει βοήθεια από τον Ντίμπλερ. Ο Λίμα βγαίνει προς τα έξω για βοήθεια με το screen. Ο Στρόμπερι διεισδύει. Χάνει όμως την μπάλα από τον Φλόρενς. Και τώρα αντεπίθεση. Φάουλ από τον Σιπάχη πάνω στο Ζαμόσκι, ο οποίος θέλησε να τρέξει στο γήπεδο. Κόπηκε όμως από τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή της Μπεσίκτας. Ο Κενάν Σιπάχη, ο οποίος βρίσκεται σε αρκετά καλή μέρα σήμερα, ο 22χρονος, και δίνει αρκετές λύσεις στο επιθετικό κυρίως κομμάτι της Μπεσίκτας. Εύστοχη πρώτη βολή τώρα από τον Ζαμόσκι, ο οποίος φαίνει τη διαφορά στους δύο. 39-41 μπροστά η Ζηλόνα Γκόρα. 2-40 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Εύστοχη και η δεύτερη. 39-42. Ο Στρόμπερι κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Τον πιέζει ο Ζαμόσκι. Ο Σιπάχη. Κακή συνεννόηση εκεί πέρα. Και ο Κόζαρεκ έχει την ευκαιρία να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Βλέπει δίπλα το Μουρ. Κρατάει την μπάλα. Και θα πάρει και το φάουλ από τον Ντίμπλερ. Ο Τζον Ντίμπλερ, ο Αμερικανός, υποπίπτει σε άλλο ένα φάουλ μακριά από το καλάθι και η μπάλα από το πλάι για τη Ζηλόνα Γκόρα. Γρήγορα ο Μουρ για το Μάτζακ, ο οποίος λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα. Θα πάρει τον έλεγχο της κατοχής ο Φλόρενς και θα βγάλει έξω για το Μουρ. Ο Χρυκάνιουκ θα πάρει τη φάση προς τα μέσα, θα ποστάρει και θα σκοράρει.
39-44. Στο συν 5 η Γελονάγκορα. Για πρώτη φορά στο μάτς. Ο Βεϊσέλογλου θα ψάξει για αντίπαλο. Στρόμπερι και Βεϊσέλογλου συνεργάζονται εκεί πέρα ωραία. Βγαίνει από τα σκρίνο Σιπάχη. Πιέζουν αρκετά οι παίκτες της Γελονάγκορα. Ο Λίμα θα βγει αρκετά έξω. Ο Βεϊσέλογλου για 3. Άστοχος. Θα χάσουν όμως το rebound οι παίκτες της Γελονάγκορα και νέα κατοχή για την Μπεσίκτας. Ο Στρόμπερι οργανώνει το παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Διεισδύει προς τα μέσα. Χάνει όμως την προσπάθεια. Κατεβάζει το rebound ο Βεϊσέλογλου και κερδίζει το φάουλ. Φάουλ από το Μάτσακ πάνω στο Βεϊσέλογλου και νέα κατοχή για την Μπεσίκτας. Ωραία προσπάθεια από τον Στρόμπερι εδώ, όμως η μπάλα καταλήγει λίγο έξω, μπαίνοντας και βγαίνοντας ουσιαστικά από το καλάθι. Προβληματισμένος ο προπονητής της Μπεσίκτας, αποσύρει τον Σιπάχη, επαναφέρει ο Βεϊσέλογλου για τον Ντιμπλερ, ο Λίμα για τον Στρόμπερι, θα μπει μέχρι μέσα ο Αμερικανός, θα κερδίσει το φάουλ από τον Χρυκάνιουκ. Ωραία ενέργεια από τον Στρόμπερι, να διεισδύσει μέχρι μέσα και δύο ελεύθερες βολές για τον Αμερικανό, ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει. 1 και 16 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ευχαριστημένος ο Αρτούρ Γκρονέκ από την πίεση στην άμυνα των παικτών του. Για να δούμε η πρώτη βολή. Εύστοχη. Εύστοχος ο Αμερικανός. 40-44. Μειώνει η Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι βρίσκονταν για μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μπροστά στο σκορ και τώρα καλούνται να βρουν ξανά το καλό του σε αυτό του πρώτου και δευτέρου δεκαλέπτου και να επαναφέρουν τη διαφορά στα μέτρα τους. 41-44 μειώνει κι άλλο η Μπεσίκτας με τις βολές του Στρόμπερι. Ο Μάκρος θα κατεβάσει την μπάλα για τη Ζιελώνα. Ποστάρει εκεί πέρα ο Χρυκάνιουκ και θα πάρει το φάουλ. Βιαστική επίθεση εδώ από τη Ζιελώνα Γκόρα. Μετά την άστοχη προσπάθεια του Μόκρος. Και επανέρχεται στο παιχνίδι ο Βεϊσέλογλου για τους Τούρκους. Στο 1-3 η Μπεσίκτας. Ο Βεϊσέλογλου που ψάχνει το καλάθι. Ψάχνει τους πρώτους δύο πόντους στο παιχνίδι. Για τη Ζιελώνα Γκόρα οι ψηλοί της δεν βρίσκονται σε τόσο καλό απόγευμα, με τους Ντραγκίσεβιτς και Χρυκάνιουκ να βρίσκονται μόλις στους 7 πόντους, σε ριχά νερά, 55 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κατοχή για τη Ζελόναγκόρα. Ο Φλόρενς κατεβάζει, οργανώνει την επίθεση των Πολωνών, για 3, κόβεται όμως, αλλοιώνεται η επίθεση από τον Στρόμπερι και ευνηδιασμός με τον Αμερικανό να καρφώνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 43-44. Στο -1 η Μπεσίκτας. Πιέζουν οι Τούρκοι. Ο Μάτσακ θα δώσει γρήγορα για τον Χρυκάνιουκ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. 43-46. 24 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γρήγορες επιθέσεις από τις δύο ομάδες σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του δεκαλέπτου. Με το Στρόμπερι να κατεβάζει εκ νέου για την Μπεσίκτας. Παίρνει το screen, χάνει όμως το σούτ το Στρόμπερι. Και γρήγορα ο Φλόρενς 6 δευτερόλεπτα, 5-4. Ο Μάτσακ για 3, κόβεται όμως. Πολύ καλή άμυνα από τον Kyle Wims και τέλος δεκαλέπτου. 43-46 μπροστά η Ζιελόναγκόρα. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315-526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-749544. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Επιστροφή για το 4ο δεκάλεπτο. Με τις δύο ομάδες να δέχονται τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Θυμίζουμε πως στην επόμενη αγωνιστική η Μπεσίκτας θα ταξιδέψει στη Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Ίμπουργκ την 3η στις 31 δεκάτου στις 7.30 ώρα. Ενώ οι Πολωνοί θα υποδεχτούν την Αβελίνο την ίδια μέρα και ώρα για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Η Μπεσίκτας, ενώ βρίσκονταν από την αρχή του μάτς σε ρόλο οδηγητή στον αγώνα, κατάφερε να χάσει την ευρεία διαφορά που είχε αποκτήσει στο τρίτο δεκάλεπτο στο συν 10 και να βρίσκεται πλέον πίσω στο σκορ. Επαναφέρουν οι παίκτες Γελονάγκορα για το τελευταίο μέρος του παιχνιδιού. Φλόρενς βγαίνει από τα screen, θα πάρει βοήθεια. Άστοχοι οι παίκτες Γελονάγκορα.
Τώρα η κατοχή για την Μπεσίκτας. Ο Στρόμπερι θα κατεβάσει. Θα του γίνει φάουλ όμως από τον Μάτσακ. Λίγο μετά το χώρο του κέντρου, ο Μάτσακ υποπίπτει σε λάθος φάουλ, βιαστικό. Καθώς ο Στρόμπερι δεν είχε διάδρομο για να φτάσει μέχρι το καλάθι. Πρώτο φάουλ στο 4ο δεκάλεπτο για τη Ζηλόνα Γκόρα. 43-48 το σκορ. Μπροστά η Πολωνή. Επαναφορά από το Σιπάχη. Για το Στρόμπερι. Ο Λίμα βγαίνει προς τα έξω για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Ο Βεϊσέλογλου θα πάει μέχρι μέσα. Το split out. Εύστοχο. Εύστοχο το shoot από τον Wim. Και 45-48. Ο Φλόνες κατεβάζει τώρα για τη Ζηλόνα. Ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Βγαίνει από τα screen ο Κόζαρεκ. Ο Φλόρενς όπως θα πάει μόνος του προς τα μέσα, θα πάρει το σουτ, εύστοχο, 45-50, στο συν 5 ξανά η Ζηλόνα Γκόρα. Ο Λίμα θα μοιράσει για το Στρόμπερι, ο Βεϊσέλογλου, νέο σουτ από το Στρόμπερι, έξω από τα 6.75, εύστοχο. Μειώνει στους 2 ο Στρόμπερι, 48-50, εύστοχο σουτ 3 πόντων από τον Αμερικανό. Με το Φλόρενς να πηγαίνει μόνος του προς τα μέσα, εύστοχη ενέργεια από τον Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς. Ωραία assist από τον Φλόρενς, ο οποίος ζητάει και αλλαγή για να δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Αμερικανός της Μπεσίκτας, της Ζηλόνα Γκόρα. Ο Ντίμπλερ πάει προς τα μέσα, περνάει τρεις αντιπάλους και πετυχαίνει το καλάθι. Το φάουλ από τον Φλόρενς. Βολές για τον Ντίμπλερ. Οι διαιτητές έχουν δώσει επαναφορά από κάτω. Δεν μετράει το καλάθι. Με τον Βεϊσέλογλου να επαναφέρει για τον Ντίμπλερ. Ο Kyle Wims θα επιχείρησε ένα σουτ άστοχο για 2 πόντους και κατοχή για τη Ζηλόνα Γκόρα. Από τα χέρια του Κόζαρεκ τελικά η μπάλα και νέα κατοχή για την Μπεσίκτας. Αλλαγή για τους Τούρκους, ο Σανλή θα περάσει στη θέση του Λίμα να δώσει μερικές ανάσες. Καθώς έχουμε φτάσει στα 7,5 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού, θα επαναφέρει από τη βασική γραμμή ο Σιπάχη. Ο Στρόμπερι θα διεισδύσει. Ο Wims για 3. Μέσα μεγάλο τρίποντο από τον Kyle Wims. Ο 28χρονος Αμερικανός φτάνει διαφορά στο μείον 1, 51-52, κοντά στο σκόρ οι δύο ομάδες μέχρι το τέλος. Ο Κόζαρεκ θα πάει μέχρι μέσα, θα κλέψουν οι παίκτες της Μπεσίκτας και τώρα με το Βεϊσέλογλου θα κατεβάσουν γρήγορα την μπάλα. Ο Wims θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί όμως εντυπωσιακά από τον Βλάντιμιρ Ντραγκίσεβιτς, ψηλά το στόπ από το μαυροβούνιο σέντερ της Ζηλόνα Γκόρα. Ο 31χρονος ακολούθησε τη φάση, διάβασε το παιχνίδι του Wims και τον έκοψε εντυπωσιακά. Νέα κατοχή για την Μπεσίκτας, η οποία έχασε την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ, τώρα με τον Στρόμπερι. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Σανλή πάνω στο Μάτζακ. Έξυπνα κέρδισε το φάουλ ο Πολωνός shooting guard. Ευκαιρία για τη Ζηλόνα Γκόρα να διατηρήσει το προβάδισμά της. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Λίμα στη θέση του Σανλή. Πήρε τις απαραίτητες ανάσες. Επαναφορά από τον Κόζαρεκ. Ο Κόζαρεκ θα πάρει βοήθεια από τον Μουρ. Βγαίνουν τα screen, αλλάζουν οι παίκτες. Ο Κόζαρεκ ξανά με την μπάλα. Καταδιώκεται από το Σιπάχη. Θα πάρει το shoot από τα 5 μέτρα. Άστοχο. Πηδάει πολύ ψηλά ο Στρόμπερι και κατεβάζει την μπάλα. Επιχειρεί το φάουλο Κόζαρεκ και το καταφέρνει. Σταματάει την αντεπίθεση για τους Τούρκους. Έξυπνο φάουλο εδώ πέρα από τον Πολωνό point guard τη Ζηλόνα Γκόρα. Και επαναφορά από το πλάι για τους Τούρκους. Με το Στρόμπερι. Αλλαγές στη θέση του Γκέγικ, ο Ντίμπλερ. Στη θέση του Power Forward μπαίνει ο Ντίμπλερ για να δώσει περισσότερη ταχύτητα στο παιχνίδι των Τούρκων. Ο Σιπάχη θα βρει βοήθεια στο Wims. Ξανά Σιπάχη, Στρόμπερι. Αλλάζουν την μπάλα εκεί τρεις τους. Για τρεις ο Σιπάχη. Αδύναμο σουτ. Με το ζόρι φτάνει η μπάλα στο Στεφάνι. Και τώρα ο Κόζαρεκ κατεβάζει την μπάλα για τη Ζηλόνα Γκόρα. Βγαίνει από το screen ο Κελάτη. Μοιράζει το παιχνίδι δίπλα ξανά για τον Κόζαρεκ. Ο Μάτσακ για 3. Άστοχο σουτ. Όμως κόβεται με φάουλ. Φάουλ από τον Στρόμπερι. 3 βολές για τον Πολωνό shooting guard της Ζηλόνα Γκόρα. Ευκαιρία για τους Πολωνούς να αυξήσουν τη διαφορά τους σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Δεν διάβασε καλά εδώ τη φάση ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής της Μπεσίκτας και υπέπεσε σε ένα φάουλ αχρίαστο, καθώς το σουτ του Μάτσακ ήταν αρκετά άστοχο. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Πολωνός. 51-53. 6-13 για τη λήξη του παιχνιδιού.
Άστοχο στη δεύτερη, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Ο Μάτσακ, ο οποίος βρίσκεται στους 4 πόντους σε 16 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Άστοχο και στην τρίτη βολή, παλεύει για το rebound, το οποίο κατεβάζει ο Ντίμπλερ για τους γηπεδούχους. Αφήνει δίπλα για τον Σιπάχιν, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Καταδιώκεται από τον Κόζαρεκ. Βγαίνει για το screen ο Wims, περνάει από τα screen ο Σιπάχιν, έξω για τον Σουλέ. Άστοχο το τρίποντο, άστοχο το τρίποντο από τον Βεϊσέλογλου και νέα κατοχή για τη Ζελόνα Γκόρα. Ο Κόζαρεκ θα κατεβάσει για τους φιλοξενούμενους. Δίπλα το Κελάτη, ο οποίος κινείται σε ρηχά νερά σήμερα. Αλλάζουν ωραία την μπάλα με pick and roll οι παίκτες της Ζελόνα Γκόρα. Το split out για τον Κόζαρεκ, ο οποίος θα πάρει μακρινή προσπάθεια, άστοχος. Βεβιασμένη προσπάθεια εκεί από τους παίκτες Ζελόνα Γκόρα, οι οποίοι ενώ γύρισαν καλά την μπάλα, δεν βρήκαν τον κατάλληλο διάδρομο για το καλάθι. Και τώρα ο Μάτσακ θα κλέψει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ. Έξυπνο φάουλ από το Σιπάχι, ο οποίος είδε την ομάδα του να κερδίζει και να έχει ευκαιρία να βγει σε ευνηδιασμό, όμως να χάνει πολύ εύκολα την μπάλα από τη Ζελόνα Γκόρα. Και νέο time out από τον προπονητή της Μπεσίκτας. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μια εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μια εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο σύντομα κοντά σας. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315-526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-749544. Επιστροφή στο παιχνίδι, 5 και 16 για τη λήξη του παιχνιδιού, 51-53 μπροστά η Ζελόνα Γκόρα. Ο Μάτζακ θα επαναφέρει για τους φιλοξενούμενους. Βγαίνει έξω ο Ντραγκίσεβιτς, βοηθάει για τον Κόζαρεκ. Ο Μουρ, κακό παιχνίδι για τον Αμερικανό σήμερα. Θα πάει όμως μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι. 51-53. Ωραία κίνηση για τον Μουρ, ο οποίος πόσταρε και έφτασε μέχρι μέσα στο καλάθι. 21-47 τα δίποντα για τους φιλοξενούμενους. Με 41% εκτελούν οι παίκτες της Ζελόνα Γκόρα. Αρκετά καλό ποσοστό για σούτ εντός παιδιάς. Μακρινό σούτ από το Στρόμπερι, ο οποίος θα το χάσει. Και τώρα η μπάλα για τη Ζελόνα Γκόρα εκ νέου. 51-55 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Σταθερό το προβάδισμα για την ομάδα του Αρτούρ Γκρόνεκ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μάτσακ κατεβάζει την μπάλα, επιδιώχεται από τον Σιπάχι, μακρινό σου κατά από τον Κόζαρεκ για τρεις άστοχο. Κατεβάζει την μπάλα ο Στρόμπερι και τρέχει τον ευνηδιασμό. Έχουν γυρίσει όμως οι παίκτες της Ζελόνα Γκόρα. Θα πάει μέχρι μέσα ο Στρόμπερι, θα το χάσει. Και το δεξί του πόδι θα πατήσει την τελική γραμμή, νέα κατοχή για τη Ζελόνα Γκόρα. Είχαν την ευκαιρία να μειώσουν εδώ οι παίκτες της Μπεσίκτας μετά από ωραία κίνηση του Στρόμπερι. Ο Αμερικανός όμως δεν μπόρεσε να βρει καλάθι. Επαναφορά από τον Κελάτη για τον Κόζαρεκ. Δεν βιάζεται εκεί ο Πολωνός. Ο Κελάτη βγαίνει για βοήθεια. Αλλάζει την μπάλα με το μάκρος. Κελάτη ξανά. Πάει μέχρι μέσα. Ωραίο σούτ από τον Μουρ. Άστοχο. Μαζεύει την μπάλα ο Ντραγκίσεβιτς και πετυχαίνει ένα εύκολο καλάθι. 51-57. Δίνει λύση ο Μαυροβούνιος κάτω από το καλάθι για τους Πολωνούς. Και για πρώτη φορά η διαφορά στους 6. Ο Wims παίρνει ένα μακρινό σουτ για 3, άστοχο. Φάουλ όμως από τον Ντραγκίσεβιτς. Κακή αντίδραση από τον Μαυροβούνιο σέντερ σε αυτή τη φάση, μετά το εύκολο καλάθι που πέτυχε για την ομάδα του στην προηγούμενη. Και 3 βολές για τον Kyle Wims. Ευκαιρία να μειώσει η Μπεσίκτας. Εύστοχη πρώτη. Εύστοχος ο Αμερικανός forward στην πρώτη του βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Ευκαιρία να πάρει το maximum εκεί ο Αμερικανός. 3 και 29 για τη λήξη του match. Εύστοχος και στην τρίτη. Αποσύρεται ο Στρόμπερι για τελευταίες ανάσες. Καθώς πλησιάζουμε στα 3 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Κελάτη θα αλλάξει την μπάλα με τον Κόζαρεκ. Βγαίνουν από τα screen οι παίκτες Ζελόνα Γκόρα. Τώρα οι παίκτες Μπεσίκτας πιέζουν στο μισό γήπεδο. Για 3 ο Κελάτη. Εύστοχος. Ένα πολύ σημαντικό σουτ για τον Τόμας Κελάτη, ο οποίος θα στείλει τη διαφορά στους συν 6. 54-60. Μπροστά η Ζελόνα Γκόρα.
Και τώρα οι παίκτες της Μπεσίκτας βιάζονται. Ο Σιπάχη θα βρει τον Wims και εκείνο στο Βαϊσέλογλου. Υπάρχει φάουλ πάνω στους παίκτες της Μπεσίκτας από τον Κελάτη. Σημαντικό τρίποντο από τον Τόμας Κελάτη στην προηγούμενη φάση. Εκτός ισορροπίας. Εδώ Βαϊσέλογλου κερδίζει το φάουλ. Και έχει την ευκαιρία με δύο βολές να μειώσει την ομάδα του. Άστοχος στην πρώτη του βολή. Ψάχνει τους πρώτους του πόντους στο μάτσο Βαϊσέλογλου. Σε 13 λεπτά συμμετοχής. Εύστοχος στη δεύτερη. Πρώτος πόντος για το Βαϊσέλογλου στο μάτς. 55-60. Και τώρα ο Κόζαρεκ κατεβάζει. Βιάζονται οι παίκτες της Μπεσίκτας τώρα. Πιέζουν στα 3 τετάρτα του γηπέδου. Δεν βιάζεται όμως ο Κόζαρεκ, ο οποίος θα πάρει και το screen από τον Ντραγκίσεβιτς, ο οποίος βγαίνει μέχρι έξω για να βοηθήσει τον παίκτη του. Ο Κελάτη θα πάει μέχρι μέσα, θα στριφογυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Δεν θα πετύχει το καλάθι, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Έδιωξαν οι παίκτες της Μπεσίκτας και τώρα με το Σιπάχη θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το rebound ο Λίμα. Έξω για τον Τζον Ντίμπλερ, ο οποίος θα πετύχει ένα σημαντικό τρίποντο. 58-60. Εκεί που η Ζελόν Αγκόρα έφτασε πολύ κοντά σε ένα ακόμα καλάθι, η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι και στον ευνηδιασμό οι παίκτες της Μπεσίκτας με τον Ντίμπλερ πετυχαίνουν τρεις σημαντικούς πόντους για την έκβαση του μάτς. Time out τώρα από τον Αρτούρ Γκρόνεκ, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να χάνει αυτό το προβάδισμα που είχε αποκτήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο και να κινδυνεύει με ήττα. Επιστρέφουμε για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα του μάτς. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Επιστροφή στο παιχνίδι. Μακρινό τρίποδο για την Ζιελόν Αγκόρα από τον Κόζαρεκ. Άστοχο. 58-60. Μπροστά η Πολωνή. Ο Σιπάχη κατεβάζει. Ο Λίμα βγαίνει έξω για βοήθεια. Ο Ντίμπλερ αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Βεϊσέλογλου για τρεις. Μέσα. Σημαντικό τρίποντο από τον Ερκάν Βεϊσέλογλου. Μπροστά η Μπεσίκτας. 61-60. Εκτός ισορροπίας το τρίποντο από τον Βεϊσέλογλου, ο οποίος βάζει μπροστά την ομάδα του. 1-42 για τη λήξη. Βιαστική επίθεση εδώ τώρα από τη Ζελόν Αγκόρα. Συγκρατούν την μπάλα οι παίκτες της πολωνικής ομάδας. Ο Κελάρ θα κερδίσει το φάουλ. Επαναφορά για τους Πολωνούς. Η Μπεσίκτας που έχει να δώσει φάουλ. Αποσύρεται ο Σιπάχη και στη θέση του μπαίνει ο Στρόμπερι. Ο Κόζαρεκ επαναφέρει για τον Φλόρενς, ο οποίος επιστρέφει στο παρκέ. Μακρινό τρίποντο, άστοχο από τον Κόζαρεκ. Μαζεύει την μπάλα ο Αγκούστο Λίμα και δίνει δίπλα για τον Στρόμπερι, ο οποίος θα δημιουργήσει το παιχνίδι για τους Τούρκους. Δίπλα τον Ντίμπλερ. Αλλάζουν την μπάλα εκεί οι δύο Αμερικανοί. Ντίμπλερ για τρεις. Άστοχο. Θα μαζέψει όμως το rebound ο Λίμα, ο οποίος θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στη διεκδίκηση στη φάση. Αλλαγές. Νέα αλλαγή. Επιστρέφει πάλι ο Σιπάχη στη θέση του Στρόμπερι. Άστοχη πρώτη βολή από το Λίμα. Οι διαιτητές μέτρησαν το προηγούμενο τρίποντο του Βεϊσέλογλου για 2 πόντους και το σκορ βρίσκεται στο 60-60. Άστοχος και στη δεύτερη ο Λίμα. Η μπάλα για την Ζιελόν Αγκόρα. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Κρίσιμα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ντραγκίσεβιτς κάτω από το καλάθι ολομόναχος δεν βλέπει ότι είναι εντελώς αφύλακτος και επαναφέρει την μπάλα έξω. Ο Φλόρενς σε μια διείσδυση μαζεύει το επιθετικό τυπάδο από τον Ντραγκίσεβιτς και δέχεται το φάουλ. Φάουλ από τον Αγκούστο Λίμα πάνω στον Μαυροβούνιο Σέντερ. Και δύο ελεύθερες βολές για τη Ζιελόν Αγκόρα.
Καλή προσπάθεια εδώ από τον Vladimir Dragicevic, ο οποίος μάζεψε ένα κυριολεκτικά χαμένο rebound, καθώς βρέθηκε ολομόναχος ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Μπεσίκτας και τώρα έχει την ευκαιρία για δύο ελεύθερες βολές. Χάνει την πρώτη. Ο Dragicevic, ο οποίος βρίσκεται στους 13 πόντους, πρώτο σκόρερ για τη Ζιλόνα Γκόρα, χάνει και τη δεύτερη. Ο Κόζαρεκ μαζεύει όμως το επιθετικό rebound. Έξω για το Φλόρενς, ξανά Κόζαρεκ, πάει μέχρι μέσα. Νέα άστοχη προσπάθεια από τον Κόζαρεκ και μαζεύουν οι παίκτες της Μπεσίκτας. Πεσμένος ένας καλωσορίστης των υπεδούχων στο παρκέ είναι ο Λίμα, ο οποίος δείχνει να πονάει. Έπεσε άτσαλα πάνω του ο Ζαμόσκι στην προηγούμενη φάση με το γόνατο. Άθελά του βέβαια. Και τώρα ο Βραζιλιάνος καλωσορίστης δείχνει να πονάει. Αναγκαστική αλλαγή τώρα για την Μπεσίκτας. Θα περάσει ο Σανλή. Κάποιες γρήγορες οδηγίες από τον προπονητή της Μπεσίκτας στους παίκτες του. Ενώ δεν υπάρχει time out. Οι διαιτητές τους λένε να επιστρέψουν στον πάγκο τους. Καθώς το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Τελευταία 34 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Στο 60-60. Η κατοχή για την Μπεσίκτας. Ο Βεϊσέλογλου θα επαναφέρει για τον Στρόμπερι, ο οποίος πιέζεται πλέον στα 3 τέταρτα η άμυνα της Ζιλόνα Γκόρα. 32 δευτερόλεπτα. Στρόμπερι. Στη σκιά του Φλόρενς. Στρόμπερι, 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Πάει μέχρι μέσα το split out για το Wims. Για 3 μέσα. Σημαντικό τρίποντο. 63-60. Το τρίποντο ήταν από τον Μαξίμ Μουτάφ. Και time out για τη Ζιλόνα Γκόρα. Ο Αρτούρ Γκρονέκ δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι παίκτες του έχασαν το προβάδισμα 5 πόντων το οποίο είχαν 3 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης και καλή time out. Σημαντικό τρίποντο από τον Μουτάφ, ο οποίος πετυχαίνει τους 3 πρώτους πόντους του στο παιχνίδι. Μόλις 4-26 έχει αγωνιστεί ο Μουτάφ στη σημερινή αναμέτρηση και φαίνεται πως θα είναι ο καθοριστικός παίκτης για τους γηπεδούχους. Αν δεν γίνει κάτι το αξιοσημείωτο στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Στους top scorer της Μπεσίκτας βρίσκονται οι Ντιμπλέρ, Στρόμπερι και Φλόρενς. Ο Ντιμπλέρ, ο οποίος έχει σημειώσει 17 πόντους σε 36 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα συμμετοχής στο σημερινό μάτς. Με 5 στα 10 σουτ και 2 στις 2 βολές. Ενώ έχει μοιράσει 2 assist και έχει κάνει μόλις ένα λάθος. Για τους γηπεδούχους ο Wims βρίσκεται στους 14 σε 31 λεπτά συμμετοχής. Βλέπουμε πως ο προπονητής του της Μπεσίκτας έχει χρησιμοποιήσει μόλις 8 παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει μοιράσει τα λεπτά συμμετοχής. Και επαναφορά τώρα για τη Ζιλόνα Γκόρα. Με τον Ζαμόνσκι να επαναφέρει για τον Φλόρενς. Πιέζεται και από το Στρόμπερι, πάει μέχρι μέσα. Ο Κελάτη για 3. Άστοχο το σουτ. Και μαζεύει την μπάλα ο Wims. 5 δευτερόλεπτα. 4, 3, 2. Φάουλ. Φάουλ από τον Κόζαρεκ. Στα 4 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι πλέον έχει ουσιαστικά τελειώσει. Δευτερόλεπτα. Μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης και βολές για την Μπεσίκτας. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι στο στάδιο. Ο Κελάτη διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Ο Ντίμπλερ έχει την ευκαιρία τώρα να τελειώσει ουσιαστικά το μάτς. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 64-60. Ευστοχή και στη δεύτερη, 65-60. Και νέο time out. Οι παίκτες της Μπεσίκτας πανηγυρίζουν. Ξέρουν πως έχουν πετύχει μια σημαντική νίκη. Θα είναι η δεύτερη τους στη διοργάνωση της FIBA. Δεύτερη ήταν για τη Ζιλόνα Γκόρα μέσα σε 3 παιχνίδια. Θυμίζουμε πως η Μπεσίκτας έχει δύσκολο έργο στην επόμενη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League, στην έδρα της Νίμπουργκ, την Τρίτη, στις 7.30 ώρα. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται στον όμιλο του Άρη. Ενώ η Ζιλόνα Γκόρα έχει να αντιμετωπίσει εντός έδρας στην Αβελίνο
την Τρίτη 31 Δεκάτου στις 7.30 ώρα. 12 τα rebound από τον Λίμα στο σημερινό μάτς, ο οποίος έχει παίξει σε ολόκληρο το παιχνίδι σχεδόν, με λίγες ανάσες από τον Σανλή. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ για τα τελευταία διαδικαστικά δευτερόλεπτα. Οι Τούρκοι φίλαθλοι πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Ήδη οι παίκτες δύο ομάδων έχουν αρχίσει και δίνουν τα χέρια. Επαναφέρω και λάθη. Θα πάρει το σουτ για τρεις, βεβαιασμένο σουτ, άστοχο. Καμία σημασία δεν έχει όμως, καθώς το παιχνίδι λύγει 65-60. Μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας, η οποία κόντεψε να χάσει το παιχνίδι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Μετά από πιεστική άμυνα της Γελόνα Γκόρα, η οποία βγήκε σε μείωση της διαφοράς από το μείον 10 έως και το συν 5, 3 λεπτά πριν λήξει αναμέτρηση. Πρωταγωνιστές για τους Ιουπεδούχους, ο Ντιμπλέρ με 19 πόντους, ο Στρόμπερι με 14, ο Γουίμς με 14 πόντους, έχοντας παίξει μάλιστα 32 λεπτά. Ο Λίμα, αν και έμεινε στους 7 πόντους, μάζεψε 12 rebound στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ο Βεϊσέλογλου, ο οποίος αγωνίστηκε 20 λεπτά στην αναμέτρηση, πέτυχε μόλις 3 πόντους, αλλά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά τρίποντα στην αναμέτρηση. Αυτά από το απόψινό μάτς. Από την Κωνσταντινούπολη και το στάδιο της Μπεσίκτας, από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσι, ο οποίος βρισκόταν στο μικρόφωνο, καλό βράδυ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.